Με μια ανακοίνωση που έφτασε εντελώ ευνηδιαστικά και μάλιστα 1,5 μήνα πριν τι δημοτικέ εκλογέ, δήλωσε την παρέτησή του ο συντονιστή τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, Γιάννη Παυλιδάκη. Στην ανακοίνωση αποτυπώνεται ξεκάθαρα το πλαίσιο που διαμόρφωσε την απόφαση αυτή του γραμματέα, το οποίο, όπω ο ίδιο λέει, καλλιεργήθηκε από κύκλου τη Αθήνα, του Ηρακλείου, αλλά και από ορισμένου βουλευτέ. Όπω τονίζει ο κ. Συμπληρώνω ήδη 44 συναπτά αίτια θελοντική προσφορά στο χώρο τη αριστερά. Πέντε χρόνια ω συντονιστή τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ και υποβάλλω την παρέτησή μου από συντονιστή τη ΝΙΕ. Ο κόμπο όμω έφτασε στο χτένι. Η προσπάθεια απαξίωση, πύλωση και λάσπη στο πρόσωπό μου από κύκλου τη Αθήνα, του Ηρακλείου αλλά και από ορισμένου βουλευτέ δεν με αφορά. Η αξιοπρέπεια και η τιμή μου δεν διαπραγματεύονται. Στηρίζω με όλε τι δυνάμει μου τι πολιτικέ τη κυβέρνηση και του κόμματο, του οποίου παραμένω ενεργό μέλο. Σα ευχαριστώ για τη μακρόχρονη συνεργασία. Ο Γιάννη Παυλιδάκη είναι κατά γενική ομολογία ένα πετυχημένο γραμματέα που έδωσε πολλέ και δύσκολε μάχε ω συνεπή και ανιδιοτελή αριστερό. Μετά την παρέτησή του, η Νομαρχιακή Επιτροπή θα συνεδριάσει άμεσα στι επόμενε μέρε για να λάβει τι αποφάσει και να κινήσει όλε τι σχετικέ διαδικασίε που απαιτούνται από το καταστατικό. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και τον τιμούμε και ω σύντροφο και ω φίλο. Η παρέτηση του Γιάννη Παυλιδάρκη έχετε σε μια στιγμή με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, με τον τοπικό Παντοσύριζα να δηλώνει ότι η ενότητα και η πορεία τη νομαρχιακή επιβάλλει και μάλιστα άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίε νέα εκλογή συντονιστή. Το κόμμα εξακολουθεί με πολιτική ενότητα το έργο του και θα λάβει τι αποφάσει που με βάση το καταστατικό και τι διαδικασίε που προβλέπονται. Κάποιο άλλο σχόλιο σε σχέση με την ανακοίνωση. Όχι, στην παρούσα στιγμή δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο. Η εμφανή πάντω αιτία που φαίνεται να προκάλεσε την έκρηξη και την παρέτηση του Γιάννη Παυλιδάκη είναι η επιστολή από το κεντρικό οργανωτικό του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε στην έκτακτη νομαρχιακή χθε βράδυ, παρόντο του μέλου του οργανωτικού Αλέξη Χριστόπουλου, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν σε συνεδρίαση τη νομαρχιακή για την επιλογή τη ομάδα που θα υποστηριζόταν στο ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναουτάκη στην περιφέρεια. Η επιλογή να βρεθεί εκτό αυτή τη ομάδα ο εκπρόσωπο τη παράταξη των Ιν Περιφερειακό Συμβούλιο Μιχάλη Κλάδο, Είχε οδηγήσει σε απόφαση για εκ νέου συνεδρίαση λήψη νέα απόφαση για το θέμα αυτό. Είναι προφανέ όμω ότι το θέμα δεν ήταν ξεκομμένο και από τι εξελίξει στα δημοτικά του Ηρακλείου με την επιλογή στήριξη τη Λιάννα Σταρίδα. Η επίμαχη επιστολή του οργανωτικού από την Αθήνα του ΣΥΡΙΖΑ, που εστάλει την 1η Απριλίου μεταξύ άλλων, αναφέρει. Επικεφαλή τη παράταξή μα στην Περιφέρεια μέχρι σήμερα ήταν ο σύντροφο κλάδο. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι εκ νέου στην ομάδα, εκτό αν υπάρχει κάποια εκφρασμένη άποψη για την προσφορά του. Μεταξύ των υποψηφίων υπήρχε άτομο που δεν είναι μέλο του κόμματο. Η συμπόρευσή μα όμω με την παράταξη Αρναουτάκη επιβάλλει μία συμπαγή κομματική εκπροσώπηση. Τέλο, σημειώνουμε ότι η παρουσία 19 από τα 35 μέλη τη ΝΕ δεν αντιστοιχεί στην σοβαρότητα του θέματο, έστω και αν υπάρχει ελάχιστη απαρτία. Καταλήγουμε στην πρόταση επανάληψη τη Νομαρχιακή Επιτροπή και νέας ψηφοφορία σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω. Η συνεδρίαση πρέπει να γίνει μέσα στην εβδομάδα και μέχρι τότε να μην κοινοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση τη 29η Τρίτου. Την ανακοίνωση τη παρέτηση Παυλιδάκη πάντω, πολλοί την συνδύασαν και με μια ενηγματική ω προ το χρόνο τη ανάρτηση στο διαδίκτυο τη υποψήφια Δημάρχου Ηρακλείου Λιάνας Σταρίδα που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπω γράφει, πρόκειται για σκόρπιε μεταμεσονήκτιε σκέψει δηλώνοντα κουρασμένη όχι από το τρέξιμο και τη δουλειά. Κουρασμένοι από την κακία των ανθρώπων, από την ευκολία που σε χαρακτηρίζουν, σου βάζουν ταμπέλε, σε απαξιώνουν, σε κατηγορούν, μόνο και μόνο επειδή θέλησε, όπω κάθε πολίτη που έχει το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε, να προσφέρει κάτι το ελάχιστο αλλά το αληθινό και ουσιαστικό στην πόλη σου που αγαπά. Το σημείο που αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν και να αφήσουν να εννοηθεί ότι δείχνει το πώ η ίδια την παρέτηση, αναφέρει. Διαβάζω ότι είμαι επικεφαλής διασπαστικής παράταξης και αναρωτιέμαι αν ζω κάποιο θέατρο του παραλόγου. Διαβάζω ότι οφείλω να λύσω εγώ ένα γόρδιο δεσμό που έδεσαν άλλοι. Ξέρω μόνο πως αν εκλεγώ θα κουβαλήσω μια καρέκλα από το σπίτι μου για να μην καταντήσω κι εγώ όπως κατάντησαν τόσοι και τόσοι άλλοι.